Έτυχε σήμερα που ήρθα να δω τους Σύφη για να μιλήσουμε για τα κουνίσματα, να δω και την κοπίδα στο τελικό στάδιο, το φινίρισμα, λίγο πριν το ακόνισμα. Όπως έχουμε υποσχεθεί, καλοί μας φίλοι, θα σας δείξουμε και ακόνισμα. Στο προηγούμενο βίντεο που μιλήσαμε γενικά για το ακόνισμα και θα το βρείτε στο παραπάνω link, είπαμε κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ακονίσετε τα μαχαίρια σας. Σήμερα ο Σύφης θα σας δείξει έναν από αυτούς. Ποιον θα δείξουμε πρώτα? Θα δείξουμε το ακόνισμα σε πέτρα. Σε πέτρα, μάλιστα. Σε πέτρα. Βλέπω πέτρες διαφοροχρώματα. Δεν είναι και τόσο πολλές. Γενικά η συλλογή μου είναι μικρή, γιατί δεν ακονίζω συνήθως σε πέτρα. Λόγω... Ποια θα ήταν όμως όλα τα στάδια, ας πούμε, για να δημιουργήσουμε κόψη από την αρχή? Ωραία. Και λοιπόν, να κάνουμε θέα, ας πούμε. Καταρχήν, το βασικό στο ακόνισμα, σε ένα σωστό ακόνισμα, είναι να μην έχουμε μόνο μία πέτρα ή δύο, αλλά ένα σετ από πέτρες, από την πιο ψηλή στην πιο χοντρή. Και σε γενικές γραμμές η σειρά είναι σε κόκκωση 400, 600, 1000, 2000, 3000, 6000. Αυτά είναι μια ικανοποιητική σειρά νούμερων. Εγώ δεν τις έχω όλες αυτές. Θα δείξουμε το βασικό ακόνισμα σε μια πέτρα, την πιο χαμηλή, η οποία είναι περίπου 400 αυτή. Ο λόγος ότι δίνουμε πολλά νούμερα πέτρας είναι ότι ξεκινώντας από χαμηλά, για να φτάσουμε όσο θα εδώ πιο κοφτερή την κόψη, πρέπει να ανεβαίνουμε συνέχεια κόκκωση, πιο λεπτή. Επίσης, η κόψη ενός μαχαιριού, μέχρι το 1000 νούμερο πέτρας, στο μικροσκόπιο, είναι πρεονοειδής. Πάνω από το 1000 γίνεται ολόησια σαν μαχαιριού. Πάμε λοιπόν να δείξουμε το ακόνισμα και πριν από οποιαδήποτε κίνηση ακόνισματος κάνουμε, πρέπει να προστατέψουμε το μαχαίρι μας, τη λάμα. Οπότε, βάζουμε χαρτοτενία ή ταινία ηλεκτρολόγου περίπου μισό εκατοστό πάνω από την κόψη σε όλο το μήκος της, ούτως ώστε με το ακόνισμά μας να μην δημιουργήσουμε γρατζουνιές στη λάμα μας. Σίγουρα αρκετοί δεν το έχετε πάθει αυτό, θα έχετε δημιουργήσει γρατζουνιές από λάθος κινήσεις τώρα που ακονίζετε. Οπότε με λίγη ταινία το γλιτώνουμε αυτό, προστατεύουμε το μαχαίρι μας. Βάζουμε λοιπόν ταινία. Να το δείξουμε και στην κάμερα. Να το δείξουμε μια στιγμή να το τελειώσω, να φτιάξω. Ωραία. Έτοιμο. Δηλαδή δεν κάνουμε γρατζουνιές εδώ πέρα. Εκεί, ναι, μας ξεφύγει δηλαδή το γωνία. Ακριβώς. Και κάνουμε κάποιο γρατζουνιές. Βάζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη ταινία για να γλιτώσουμε το μαχαίρι από γρατζουνιές. Και αφήνουμε εκτεθειμένη μόνο την κόψη που θα αγωνίσουμε. Παίρνουμε λοιπόν μετά την πέτρα μας. Την ακουμπάμε κάπου σταθερά. Βάζουμε τον αντίχειρά μας στη μέση της ράχης. Ακουμπάμε τον αντίχειρα στην πέτρα. Ακουμπάμε την κόψη στην πέτρα και σπρώχνουμε μπροστά και κυκλικά. Έτσι. Τη γωνία πώς θα την υπολογίσουμε τώρα, γιατί δεν... Ακουμπάμε τον αντίχειρά μας στη μέση του ράχη και μετά τον αντίχειρα στην πέτρα. Το μήλο δηλαδή του αντίχειρα που προεξέχει προς το μαχαίρι. Η φυλή του αντίχειρα, ναι. Ακουμπάει στη μέση της ράχης. Και αυτό θα μας δώσει περίπου... Τη γωνία περίπου 20... Εμπειρικά δηλαδή. Περίπου 20-22 μοίρες είναι αυτό. Είναι η κατάλληλη γωνία για μαχαίρια κουζίνας. Για πολύ κοφτερή κόψη δηλαδή. Οπότε ακουμπάμε εδώ και σπρώμε μπροστά και κυκλικά για να πιάσουμε όλη την κόψη. Αυτό. Και πόση ώρα μπορεί να διαρκέσει αυτό το στάδιο τώρα, αυτό το πρώτο? Αυτό το κάνουμε 5, 6, 7, 8 φορές και μετά γυρνάμε την άλλη κόψη, την άλλη πλευρά της κόψης, το ίδιο.
Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αλλάζουμε και χέρι, από ό,τι βλέπω. Αλλάζουμε χέρι, ναι. Έτσι. Και κάνουμε το ίδιο, πάλι 6-7-8 φορές. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Περίπου κάνα 10 λεπτό. 8 λεπτό. Ανάλογος. Εξασκούμε πίεση εκεί πέρα πάνω. Εξασκούμε κάποια πίεση, είναι όχι τεράστια πίεση, περίπου 2-3 κιλά. Εκεί πέρα πάνω. Αυτή. Για να μπορέσουμε να φάμε μέταλλο. Ναι. Όταν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι η κόψη μας έχει αρχίσει και ακονίζεται, πάμε στη λεπτότερη πέτρα. Αν αυτή είναι 400, πάω σε 600 ή 800. Έτσι. Αυτή εδώ συγκεκριμένη πέτρα διαφέρει από αυτήν, γιατί αυτή είναι πέτρα οξυδίου του πυρητίου, ενώ αυτή είναι γιαπωνέζικη νερού. Δηλαδή πρέπει να τη βρέξουμε πρώτα. Τη βουτάμε σε ένα λεκανάκι με νερό για 10 λεπτά και μόλις σταματήσει να κάνει μπουρμπουλήθρες είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε έξω και κάνουμε το ίδιο. Αν λοιπόν αυτή εδώ πέρα αποθέσουμε ότι είναι 400, ας πω ότι αυτή είναι 800. Και κάνουμε το ίδιο. Το ίδιο χρόνο μπορεί να χρειαστεί δηλαδή. Επειδή ελέγχουμε συνέχεια την κόψη μας και βλέπουμε τα αποτελέσματα και αναλόγως κρίνουμε. Θέλει και εμπειρία δηλαδή. Θέλει εμπειρία. Δεν μπορεί να γίνει με την πρώτη φορά. Πρέπει να κονίσουμε 3-4-5 μαχαίρια για να πούμε στο κλίμα. Αλλά άμα θα πούμε στο κλίμα, είναι όπως το ποδήλατο. Άμα το μάθεις, το ξαναξεχνάς. Οπότε, με τον ίδιο τρόπο πάμε στην 800. Χαϊδεύουμε και βλέπουμε ότι έπιασε 800. Γυρίζουμε λοιπόν την πέτρα από την άλλη μεριά, εδώ ήταν 800. Ας πούμε ότι αυτή είναι 1200. Πιο λεπτή δηλαδή. Κάνουμε το ίδιο. 6-7 φορές από τη μία. 6-7 φορές από την άλλη. Και επαναλαμβάνουμε, αλλάζοντας πάλι. Ναι. Ελέγχουμε. Στο 1200. Τώρα η κόψη μας, αφού μπήκαμε πάνω από 1000, πλέον δεν πριονίζει, είναι ολόησια. Έχει γίνει κόψη μαχαιριού. Φεύγουμε από το 1200 και έχουμε μία η οποία, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι 3000. Το συγκεκριμένο είναι διαμάντι. Κάνουμε το ίδιο. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πιο γρήγορα γίνονται οι εναλλαγές μας. Δηλαδή δεν τραβάμε 7-8-9 φορές το μαχαίρι από κάθε πλευρά, 3-4 και γυρνάμε. Α, πάει πιο... πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα. Ναι. Οκ. Μετά, όταν τελειώσει και οι 3-4 η πέτρα, λέω το μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, θέλουμε να φινίρουμε την κόψη ακόμα περισσότερο για να γίνει αυτό που λέμε νηστέρι. Τώρα πια, ας πούμε ότι αλλάξαμε πέτρα και πέρα πήραμε αυτή που είναι 8000. Τώρα το μαχαίρι το κάνουμε ανάποδα. Γιατί τόσο ψηλή πέτρα πλέον δεν ακονίζει, αλλά σηκώνει εφαίρα. Μερικές φορές από τη μία, μερικές φορές από την άλλη. Καλό. Όλη αυτή η διαδικασία πόσο μπορεί να διαρκέσει, δηλαδή για ένα μαχαίρι που δεν έχει κόψη, δηλαδή θέλει φρεσκάρισμα η κόψη του, να δημιουργήσουμε καινούργια κόψη, δηλαδή με καινούργια κόψη. Για μια κόψη που είναι αρκετά αμβλία και θέλει αρκετό απόρρισμα, μπορεί να μας πάρει και μισή ώρα κάθε μαχαίρι για να κάνουμε όλη τη διαδικασία, όλες τις πέτρες και τελικά αφού τελειώσουμε με την τελευταία μας πέτρα, να μπούμε και στο δερματομασάτι. Το οποίο με τη βοήθεια σαπουνιού λίανσης που περιέχει σπυρίγδι μας κάνει φινίρισμα στον εφαίρα, δηλαδή απλώνουμε σαπούνι στις πλευρές του, σμύριδο σάπουνο, και εδώ πέρα κάνουμε το ίδιο ανάποδα πάλι όπως οι τελευταίες πέντε λεπτές, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο και σηκώνουμε τον εφαίρα της κόψης και διώχνουμε ό,τι τυχόν ρημίσματα έχει αφήσει το απόρρισμα. Και παίρνουμε μια καθαρή κόψη δηλαδή. Και έτσι παίρνουμε μια καθαρή κόψη με σηκωμένο εφαίρα, πράγμα που σημαίνει ότι η κόψη μας αυτή τη στιγμή είναι 97% κοφερή. Όλα αυτά είπαμε θέλουμε μισάωρο, εμπειρία, θέλει υπομονή δηλαδή. Θέλει, θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά και μέχρι μισή ώρα. Ναι, και καλό εδώ θα ήταν να πούμε τα νούμερα που θα χρειαζόταν ένας μέσος, ας πούμε, πέτρας. Τα είπαμε ότι είναι, ξεκινάμε με 400. Ξανά. Ωραία. Ξεκινάμε με 400, πάμε 600, 1000, 1800 με 2000, 6000 και μετά μασάτι. Ή δερματομασάτι ή διαμαντομασάτι. Πολύ λεπτό όμως το λεπτό, όχι το, ούτε το μεσαίο ούτε το χοντρό. Το πολύ λεπτό. Γιατί μας ενδιαφέρει πλέον να κάνουμε φινίρισμα, να σκώσουμε τον εφαίρα, όχι να κονίσουμε. Ή θα πάμε στο δέρμα ή θα πάμε στο διαμάντι. Στο διαμάντι, έτσι. Ή δέρμα ή διαμάντι. Ένα από τα δύο. Ναι, ένα από τα δύο και τα δύο. Αυτά, ας πούμε, είναι οι πέτρες μας.
Θα σε δω. Και αυτά τα μασάτια μας. Για σίγουρο του Ιθέρα αυτά εδώ. Με αυτά, αυτά αφαιρούμε μεταλλική μάζα από τη λάμα. Ακονίζουμε δηλαδή, διορθώνουμε τη γωνία της κόψης για να γίνει κοφτερή. Και με αυτά εδώ πέρα, όταν τελειώσει το ακόνισμα, σηκώνουμε τον εφέρα που έχει στραβώσει και αφαιρούμε ερεμίσματα μετάλλου που έχουν αφήσει οι πέτρες επάνω. Και έτσι το μαχαίρι, μετά το μασάτιασμα, αποκτά περίπου 30% πιο κοφτερή κόψη από ό,τι αν τα φέρουμε μόνο με τις πέτρες. Υπάρχει ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό και με πέτρα, αλλά η πέτρα αυτή είναι η Ιαπωνέζικη, η περίπου 30.000, η οποία είναι σαν γυαλί η επιφανειά της και η οποία βέβαια μπορεί να έχει και 300 και 400 ευρώ. Ενώ ένα μασάτι καλό, μπορεί, αυτό ας πούμε έχει 30 με 40 ευρώ μαζί με το σαπόνι του και αυτό έχει ξέρω εγώ 30 ευρώ και αυτό με 40. Είναι πολύ πιο φθηνά. Και κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά με τη Ιαπωνέζικη πέτρα νερού 30.000. Η οποία και αυτή σηκώνει θέα. Η οποία και αυτή είναι τόσο λεπτή που πλέον δεν ακονίζει, σηκώνει η θέα, ναι. Κατάλαβα. Οπλιστείτε καλοί μας φίλοι με υπομονή, επιμονή, για να έχετε το σωστό αποτέλεσμα. Και μην αποθαρρύνεστε αν δεν σας βγει από τις πρώτες φορές. Να θυμάστε, η ρόγα του αντίχειρα στη μέση της ράχης, η ράχη, ο αντίχειρας μας ακουμπάει στην πέτρα και η κόξη ακουμπάει στην πέτρα. Για να έχουμε σωστή γωνία, το 20-22 μοίρες. Και ξεκινάμε τρέχοντας μπροστά στα χοντρά νούμερα. Και φυσικά, ό,τι απορίες έχετε, να γράψετε κάτω στα σχόλια, θα σας απαντήσει ο Σύφης. Ναι, θα σας απαντήσει ό,τι απορία έχετε. Εγώ δεν γνωρίζω πολλά από αυτά τα πράγματα. Ακονίζω τα μαχαίρια μου με διαφορετικό τρόπο, εύκολα και γρήγορα. Εσείς είστε τεχνολογίας, παιδί, γι' αυτό. Ναι, τόση ώρα που μας μιλάει εδώ ο Σύφης, εγώ θα είχα κουνήσει όλα τα μαχαίρια και θα είχα κάνει ξηράφια. Λοιπόν, σε επόμενο επεισόδιο θα σας δείξουμε άλλο τρόπο ακουνίσματος, με το λαδάκονο θα έλεγα. Ναι. Και μετά θα αφήσουμε τελευταίο τον γρήγορο τρόπο και... Τον τρόπο της τεχνολογίας, τον ηλεκτρικό. Ναι, ναι. Εγώ εκείνο το έμαθα αμέσως, δεν είναι πρώτη. Είναι πολύ γρήγορο, εντάξει, δεν είναι γρήγορο, είναι πολύ πρακτικό και γρήγορο. Και δεν χρειάζεται εμπειρία. Με το πρώτο δεύτερο ακόνισμα έχει καταλάβει τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Με το ηλεκτρικό, ναι. Καλά ψησίματα σε όλους σας. Με καλή παρέα πάντα. Καλά ψησίματα. Γεια σας.